η γυναίκα, η νέα, η οποία φοβάται να πάρει αυτό το ρίσκο. Κατανοώ τη σκέψη σας. Λαμβάνει συχνά αντισυλληπτικά? Όχι. Το ρίσκο από τα αντισυλληπτικά είναι χιλιαπλάσιο από πάντως, το ρίσκο. Πάντως, από και, αυτό όμως δεν είναι απάντηση, κύριε Βασιλακόπουλε, σε αυτό που λέμε. Είναι άλλο θέμα, άσχετο. Ναι. Δεν είναι καθόλου άλλο θέμα. Άσχετο. Ο κίνδυνος να πάθω θρόμβωση από το εμβόλιο είναι 1 στις 40.000, ναι, και από τα αντισυλληπτικά 6 στα 1.000. Αυτό είναι ο σχετικός κίνδυνος. Έτσι πρέπει να λέμε. Πάλι, αυτό είναι. Είναι ένα διαφορετικό επιχείρημα που δεν έχει σχέση με τη συζήτησή μας. Είναι απόλυτα αληθές. 1 στις 40.000. Ο κίνδυνος να πάθω θρόμβωση παίρνοντας αντισυλληπτικά είναι 6 στα 1.000. Ναι. 1 στις 40.000 versus 6 στα 1.000. Άρα, ο πώς αναλύουμε ο καθένας... το σχετικό κίνδυνο είναι πολύπλοκο, δεν είναι τόσο απλό. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, βέβαια, τοποθετηθήκατε και οι δύο. Κύριε Βασιλακόπουλε, για τον 17χρονο τώρα να συζητήσουμε τον έφηβο, ο οποίος είναι διασωληνωμένος και μάλιστα χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Ναι, θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε θρηνήσει 89 θανάτους νέων ανθρώπων κάτω από τα 39 και 3 θανάτους παιδιών κάτω από τα 17. Σε όσους λένε λοιπόν ότι τα εμβόλια δεν πρέπει να γίνουν στους νέους, η απάντηση είναι να πάνε στο γονέα, τους γονείς αυτού του παιδιού που δίνει τη μάχη του τώρα και ελπίζουμε όλοι ότι θα τα καταφέρει στην εντατική, και να του πούν ότι το εμβόλιο δεν είναι χρήσιμο στους νέους, διότι συνήθως οι νέοι πάνε καλά. Μάλιστα. Δεν το είπε κανένας αυτό, κύριε Βασιλακόπουλε. Εγώ δεν έχω ακούσει κανένα να το λέει πάντως. Δυστυχώς λένε. Εγώ αυτό που έχω ακούσει και ως γονιός που περιμένω και εγώ με αγωνία τι θα γίνει με το γιο μου για το Σεπτέμβριο, περιμένω να ακούσω τι λένε οι ρυθμιστικές αρχές. Η μόνη αγωνία που έχω είναι να πάει προφανώς με εμβόλια τα οποία έχουν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές. Στην παρούσα φάση φαίνεται ότι προκρίνονται τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna. Και το ερώτημα, και το βασικό ερώτημα είναι. Προβληματίζομαι πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε, δεν το κρύβω. Προβληματίζομαι και το σκέφτομαι. Αλλά το ερώτημα είναι, τα βασικά ερωτήματα είναι, γιατί πρέπει να έχουμε και άλλα εμβόλια που δημιουργούν κάποια θέματα. Αυτό είναι το ερώτημά μου εμένα. Ωραία, να το πω πάρα πολύ απλά. Η κοινή λογική λέει, έτσι, κοινή λογική, ότι αν μπορούσαμε σήμερα να εμβολιάσουμε όλους τους Έλληνες με εμβόλιο Pfizer ή Moderna. Έτσι, να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Όλους όμως. Μάλιστα. Και να καθυστερήσουμε όλους σήμερα. Ναι, και όλους με AstraZeneca. Μόνο και μόνο εξαιτίας αυτής της σπανίας επιπλοκής, της εξαιρετικά σπανίας επιπλοκής, θα πρότεινα αναφανδόν να εμβολιαστούν όλοι με εμβόλιο Pfizer ή Moderna.